Τώρα στη Λειτουργό Πρώτη Τμήματος Φορολογίας, την κυρία Ειρήνη Ιωάννου, για να δούμε αυτή την εφαρμογή του μέτρου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ιωάννου. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους συνθέτες. Κυρία Ιωάννου, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις αναφορές του κ. Λιβαδιώτη πριν πάμε στο μέτρο ως μέτρο που έχει σήμερα εφαρμοστεί. Δηλαδή, ο κ. Λιβαδιώτης λέει ότι αγοράζουμε 5% συντελεστή ΦΠΑ το ζωντανό κρέας και το πουλούμε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα, λέει, στο τέλος της ημέρας να ζημιώνουν οι ίδιοι. Και απειλεί μάλιστα και με αυξήσεις. Μας είπε ότι τώρα θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε και τις τιμές. Άρα, δεν ξέρω. Οι εμπορευόμενοι υποβάλλουν μια φορολογική δήλωση που έχει μια τριμηνιαία διάρκεια και στην περίοδο αυτήν του τριμήνου καταγράφουν τις αγορές τους και διεκδικούν το φόρο εισρών τους. Αυτό που ο κύριος Λιβαδιώτης λέει ότι θα το πάρουν μετά πάροδο χρόνου. Ακριβώς αυτό εννοεί. Ισχύει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους, διότι όπως ισχύει από φορολόγηση, ισχύει και η εισπράξη. Όταν κάνουν εισπράξη, δεν το αποδίδουν την ίδια ακριβώς στιγμή, αλλά το αποδίδουν μεταχρονολογημένα. Εννοείται ότι μπορεί να μην είναι και μεγάλη ζημιά, όπως ακριβώς την αναφέρουν τώρα. Επί του συγκεκριμένου, ο ίδιος λέει ότι εγώ αγοράζω ζωντανό κρέας με 5%, το πληρώνω, που και αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω για τον τρόπο που ο καθένας εμπορεύεται. Σωστό. Μπορεί να το πληρώνει την ίδια στιγμή, μπορεί να το πληρώνει και μετά από 6 μήνες. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εναπόκειται στον καθένα να διευθετήσει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης του και τον τρόπο πληρωμών του. Μάλιστα. Πάντα περιπτώσει ισχύει όμως ότι ο ΦΠΑ στα ζωντανά ζώα είναι 5%, ενώ στο κρέας είναι με 0, αυτόν ακριβώς που τελικά θα επιβαρύνει και τον καταναλωτή. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι θέμα ίσως που θα μπορούμε να το συζητήσουμε και με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, αν θα αυξηθούν αυτές οι τιμές. Τώρα, σε εφαρμογή σήμερα το μέτρο για μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε κατηγορίες κρεάτων και λαχανικών. Πάμε λίγο στα λαχανικά, κυρία Ιωάννου. Οι πατάτες είναι μέσα τελικά στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ? Όχι. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, στο διάταγμα? Δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε για αυτό το θέμα, διότι δεν είναι δική μας απόφαση ως φορολογία. Είναι απόφαση του Υπουργικού. Υπάρχουν οι σχετικοί κώδικες δασμολογικής κατάταξης, τους οποίους περιλαμβάνονται στο διάταγμα. Και αυτούς εμείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε, να ελέγξουμε και οι εμπορευόμενοι να εφαρμόσουν. Μάλιστα. Το γιατί δεν εμπίπτουν στο διάταγμα οι πατάτες ή το κολοκάσιν ή τα φρούτα, δεν μπορώ να το πω. Ναι, αυτό είναι αλλού το να απαντήσει. Πείτε εσείς τώρα τις κατηγορίες, κυρία Ιωάννου, αν μπορείτε. Ισχύει από σήμερα μέχρι και τις 31 Μπέμψου του 2024 ο μηδενικός συντελεστής σε κρέατα νοπά, διατηρημένα σε απλή ψήξη ή κατεψυγμένα. Mm-hmm. Όταν λέμε κρέατα, εννοούμε το βοδινό, το χοιρινό, το αρνί, τη σούβλα και τα παραπροϊόντα τους. Τα νεφρά, το σηκώτι, την καρδία, το κεφαλάκι, για όσους τα απολαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, τα πουλερικά και τα παραπροϊόντα τους, τα κουνέλια ή τους λαγούς, αλλά όχι κυνήγι και τα παραπροϊόντα τους. Δεν ισχύει ο μηδενικός συντελεστής όταν το κρέας έχει μαριναριστεί. Έχει αλλαχτεί η αρχική του μορφή. Δηλαδή, εάν είναι σουβλάκι περασμένο στο ξυλάκι, αλλά χωρίς μαρινάρισμα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, και αυτόν εμπίπτει στο μηδενικό συντελεστή. Μάλιστα. Εάν είναι κοτόπουλο στο δισκάκι, όπως το παίρνουμε από το ψυγείο, και αυτόν είναι στο μηδενικό συντελεστή. Όχι μαριναρισμένα, όχι τύπου σνίτσελ, ας πούμε. Όχι τα καπνιστά, τα κρασάτα, ούτε τα μπιφτέκια, ούτε οι κοτομπουκές, ούτε τα ρόστα, ούτε ο γύρος, το πόλιπι. Όλα αυτά τα οποία έχουν τύχη επεξεργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται στο μηδενικό συντελεστή. Μάλιστα. Επίσης, το μηδενικό συντελεστή δεν είναι ούτε το ψάρι. Να. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για καθαρό κρέας, μη επεξεργασμένο είτε με οποιοδήποτε μαρινάρισμα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκάθαρο, κυρία Ιωάννου. Τώρα, στα λαχανικά.
έστω και αν αυτό είναι είτε νοπών, είτε κατεψυγμένων, είτε στα ψυγεία όπως το παίρνουμε με απλή ψυγεία. Ωραία. Για τις κατηγορίες των λαχανικών να μας πείτε. Ωραία. Τα λαχανικά, μιλούμε για λαχανικά νοπά ή διατηρημένα σε απλή ψήξη, όχι σε κατάψυξη. Όχι τα σακουλάκια με τα λαχανικά που αγοράζουμε κατεψυγμένα. Λοιπόν, αυτά τα λαχανικά περιλαμβάνουν τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα πράσα, τα κουνουπίδια, μαρούλια, καρότσα, κοκκινογούλια, αγκουράκια. Λαχανικά, μελιντζάνες, σέλινα κλπ. Δεν περιλαμβάνονται οι πατάτες, δεν περιλαμβάνεται το κολοκάσιν, οι γλυκοπατάτες, οι πούλες, το καλαμπόκιν, το αβοκάτο. Τα πιο βασικά δηλαδή. Πέραν από το αγκουράκι και την ντομάτα. Λοιπόν, κυρία Ιωάννου, από σήμερα μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε κατηγορίε κρεάτων και λαχανικών μέχρι την 31η Μαΐου. Ακριβώς. Μέχρι 31 Μαΐου του 24 ισχύει το διάταγμα και ταυτόχρονα ισχύει και το διάταγμα με τα υπόλοιπα προϊόντα βασικά ήδη στο μηδενικό συντελεστή. Μέχρι τις 34 του 24 ισχύουν εκείνα. Που ήταν το ψωμί, το γάλα, τα αυγά, οι παιδικές τροφές, οι παιδικές πάνες. Πάνε ενηλίκων, ο καφές, η ζάχαρη, οι παιδικές τροφές, αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωάννου. Πρόκειται για ένα κοινωνικό μέτρο. Παρακαλώ. Για ελάμφρυνση των καταναλωτών από την ακρίβεια. Μάριος Δρουσιώτης, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Δρουσιώτη. Καλό μεσημέρι. Κύριε Δρουσιώτη, τώρα οι πατάτες τελικά δεν είναι μέσα.